που θα έχει τόσο για την Ευρώπη αλλά και για την Κυπριακή Δημοκρατία το τελικό αυτό κείμενο συμπερασμάτων και συγκεκριμένα οι αναφορές σε σχέση με την Τουρκία. Γιάννο, καλώς σου μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν θα υπάρξει κείμενο συμπερασμάτων για την Τουρκία. Θα υπάρξει, αυτό θα γίνει τον Δεκέμβριο. Σήμερα θα υπάρξει και αύριο όταν θα εκδοθούν τα συμπεράσματα, θα υπάρξει μια παράγραφος η οποία θα λέει ότι συζητήθηκε το θέμα για την Τουρκία. Άρα να μην περιμένει η κοινή γνώμη ότι θα ληφθούν αποφάσεις και θα περιληφθούν μέσα στα συμπεράσματα για το μέλλον της Τουρκίας ή για το θέμα των εγκλωβισμένων σε σχέση με την Τουρκία ή για την αναστολή όχι για την αναστολή της ενταξιακής πορείας. Αυτό που εξετάζεται να γίνει είναι οι δηλώσεις όπως είστε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Τούσκ, και εδώ είναι που θέλει η Κυπριακή Δημοκρατία στις δηλώσεις του αυτές ο κύριος Τούσκ να περιλάβει και το ζήτημα της επιβολής δασμών από το κατοχικό καθεστώς κατ' επέκταση από την Τουρκία επί της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τώρα, ως προς τα θέματα τα κατ' αυτό της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι και συνταυτίζεται κυρίως με της Γερμανίας και είναι ιδιαίτερο σημαντικό ότι πρώτον δεν μπορεί να γίνει άνοιγμα νέων κεφαλαίων, δεύτερο δεν μπορεί να προχωρήσει η εμβάθυνση ή ο εξυγχρονισμός όπως λέγεται της Τελωνειακής Ένωσης με την Τουρκία και το τρίτο είναι ότι συζητείται και ενδεχομένως να ανακοινωθεί από τον κύριο Τούσκ η πρόθεση αποκοπής οικονομικής ενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία εφόσον η χώρα αυτή συνεχίζει να παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα υπό το πρόσχημα ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Άρα αυτό είναι το σκηνικό και πρέπει να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα παιχνίδι με την Τουρκία υπό την έννοια ότι θεωρεί πως ούτως ή άλλως οι ενταξιακές διαδικασίες είναι παγωμένες. Άρα δεν θέλει να δώσει στην παρούσα φάση να ρίξει δηλαδή στη φωτιά και να δώσει την ευκαιρία στον Ερντογάν να το εκμεταλλευτεί εσωτερικά ότι δηλαδή τις πύλες τις κλείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ο ίδιος ο οποίος φέρει και ακεραία την ευθύνη διότι δεν προχώρησαν οι ενταξιακές διαδικασίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννο. Θα επιστρέψουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στην πορεία στο θέμα, συνομιλώντας και με τον Υπουργό των